Παπα Θεοδόρου, το λόγο έχει ο Υπουργός ο κύριος Παρασκευόπουλος και ύστερα οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, κύριος Καράς και ο κύριος Παπάς. Για 12, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να το τηρήσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να αρχίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κάτι αυτονόητο, το ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυτό το οποίο εντάθηκε ήταν αυτό το οποίο πονούσε περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Η ανισότητα. Υπόθηκε από προηγούμενους ομιλητές, το επαναλαμβάνω, ότι τα θαλασσοδάνεια έγιναν ακόμη πιο επώδυνα επειδή την ίδια στιγμή ο επαγγελματίας δεν μπορούσε να έχει έναν αγκαίο δάνειο για τη μικροεπιχείρησή του ή επειδή εκείνος που δεν μπορούσε να αποπληρώσει βρισκόταν να χάνει την περιουσία του αν και η αδυναμία του μπορεί να φιλόταν στην ανεργία. Έτσι λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης ιδίως των κομμάτων, της δανειοδότησης των κομμάτων στο οποίο θα αναφερθώ ειδικότερα, αποτελεί ένα κομμάτι στο όλο περιβάλλον, ένα στοιχείο όλου του περιβάλλοντος της διαφθοράς το οποίο αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία. Όμως τα δύο θέματα, οι δανειοδοτήσεις των κομμάτων και των ΜΜΕ, επιπλέον είχαν ένα πρόσθετο βάρος στην ελληνική κοινωνία και πολιτεία. Και τα δύο είχαν ως θύμα τους, ως στόχο τους και το πολιτικό σύστημα και όχι μόνο το οικονομικό και το οικονομικό όπως συνέβαινε στις άλλες υποθέσεις διαφθοράς. Δεν αναφέρομαι σε κάτι καινούριο. Το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 29 παράγραφος 2 δείχνει τη σημασία την οποία αποδίδει στη χρηματοδότηση των κομμάτων και γι' αυτό κατοχυρώνει τη δημόσια επιχορήγηση. Γιατί? Για δύο λόγους. Για να υπάρχει διαφάνεια ώστε να λογοδοτεί ο χώρος της πολιτικής και επίσης για να μην υπάρχουν εξαρτήσεις από ιδιώτες στην περίπτωση που θα αναλάβουν αυτοί το βάρος της χρηματοδότησης του κομμάτου. Τι προέκυψε έκτοτε? Προέκυψε ότι υπήρξε μια νομοθεσία το 2003 πρώτα, το 2014 μετά και ήδη και το 2015, η οποία προσπάθησε να ρυθμίσει το θέμα της χρηματοδότησης και της δανειοδότησης των κομμάτων, ώστε να έχουμε αποφυγή της διαφθοράς, ορθολογισμό και πολιτική ευρυθμία. Πήγαμε καλά με βάση αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο? Η απάντηση είναι αναμφίβολα όχι. Και υπάρχει και επίσημη αποτύπωση των προβλημάτων τα οποία δημιούργησε το καθεστώς χρηματοδότησης και δανειοδότησης στις εκθέσεις της ΓΚΡΕΚΟ, της Ειδικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, που μελετούσε γενικά τα θέματα και μελετά γενικά τα θέματα της διαφθοράς και ιδιαίτερα και το διεθνώς ενδιαφέρον θέμα για το διεθνές πολιτικό σύστημα της δανειοδότησης και χρηματοδότησης των κομμάτων. Τι προέκυψε μέσα από όλη αυτή τη θεσμική κατοχύρωση? Ότι βεβαίως η δανειοδότηση των κομμάτων και όχι μόνο η χρηματοδότηση έχει κορυφαία σημασία στο μέτρο που αποτρέπει ιδιωτικές χορηγίες και εξαρτήσεις, αρκεί όμως αυτή να προβλέπεται με έναν αποτελεσματικό τρόπο και να εφαρμόζεται σωστά. Αρκεί δηλαδή να μην υπάρχουν καταστρατηγήσεις. Ποιες είναι αυτές? Ποιες μπορούν να είναι? Δάνεια με ελλιπείς εγγυήσεις και προνομιακούς όρους. Διαγραφές εκ των υστέρων των δανείων τα οποία έχουν χορηγηθεί στα κόμματα με αποτέλεσμα τα δάνεια ουσιαστικά να τρέπονται σε δωρές. Και προσέξτε το εξής. Μια απολύτως προβληματική σχέση των δανειοδοτήσεων που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις προκύπτει όποτε η δανειοδότηση ξεπερνά το ετήσιο ύψος των χρηματοδοτήσεων. Μέχρι αυτό τα πράγματα είναι ορθολογικά. Τα κόμματα έχουν ανάγκη από κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ασκήσουν τις πολιτικές τους λειτουργίες.
Η ετήσια χρηματοδότηση μπορεί να καθυστερεί και αυτά εντωμεταξύ να πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επομένως, χρηματοδότηση ύψους όσο η ετήσια χρηματοδότηση είναι λογική και πρέπει να υπάρχει. Όταν όμως η δανειοδότηση κατά πολύ ξεπερνά το ετήσιο ύψος της χρηματοδότησης, δημόσιας χρηματοδότησης, τι εξυπηρετεί? Γιατί δίδονται τόσο πολλά χρήματα με δάνεια που για να αποπληρωθούν με τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να περάσουν 3, 4, 5 χρόνια? Ξέρετε τι σημαίνει δανειοδότηση αυτού του ύψους? Σημαίνει ότι τα κόμματα εξουσίας, βέβαια, κυρίως τα οποία είχαν το ύψος των, μεγάλο ύψος των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει για 3-4 χρόνια. Βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν ενδιαφέρονται για το θέμα. Σας βεβαιώνω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον όμως. Θα πρέπει να διαθέτουν την κρατική χρηματοδότηση όχι για να καλύψουν τις αναγκαίες πολιτικές τους λειτουργίες, το ΝΙΚΙ, τη ΔΕΗ, τις εκλογικές δαπάνες, αλλά για να εξυπηρετήσουν το χρέος. Επομένως, την πολιτική τους λειτουργία πώς την εξυπηρετούν όταν τα χρήματά τους πηγαίνουν για 3-4 χρόνια για εξυπηρέτηση του υπέρογου δανείου? Με τρόπο άδειλο. Και συμβαίνει αυτό ακριβώς το οποίο δεν θέλει το Σύνταγμα, δεν θέλει η διεθνής κοινωνία, δεν θέλει το ορθολογικό οικονομικό σύστημα, δεν θέλει κανείς. Αυτό γινόταν. Είχαμε στη χώρα μας δανειοδοτήσεις οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ το ύψος των ετήσιων χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία. Και βεβαίως η υπέρβαση αυτή ήταν και παρανομία, διότι εξ αρχής και ο νόμος του 2003 προέβλεπε ότι οι δανειοδοτήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν σε ύψος το ποσό της ετήσιας χρηματοδότησης. Δεν ήταν όμως ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι δανειοδοτήσεις άρχισαν να οδηγούν σε καταστρατήγηση του συστήματος. Υπήρχαν πολλά κενά στην νομοθεσία που αφορούσαν την αποπτία του όλου συστήματος και έλλειψη πληροφόρησης. Και υπήρχε επίσης, αυτό ίσως φαίνεται λεπτομέρεια, ήταν όμως ιδιαίτερα κρίσιμο για την όλη κάλυψη του ζητήματος, η δυνατότητα των κομμάτων να μην αναφέρουν στον ισολογισμό τους τα δάνειά τους τα οποία διαγράφηκαν, τα οποία χαρίστηκαν. Αυτό έμενε σκοτεινό. Έτσι τρεπόταν η δανειοδότηση από μια ορθολογική οικονομικά και πολιτικά λειτουργία και παροχή σε μια χαριστική χορηγία. Κάναμε κάτι ως χώρα, ως πολιτεία? Κάτι κάναμε. Παρακολουθήσαμε τις συστάσεις της Γκρεκό από το 2003, που ήταν η παλιά νομοθεσία, μέχρι το 2014, να μας κάνουν παρατηρήσεις οι οποίες θα έλεγα ότι ντροπιάζουν κιόλας. Διότι άλλες αφορούσαν κενά της νομοθεσίας και άλλες μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Το τελευταίο είναι το χειρότερο. Και όντως, το 2014 φτάσαμε σε ένα νέο νομοθέτημα, το οποίο όντως έχει πολλά θετικά στοιχεία και διόρθωσε κάποια από τα κακώς κείμενα τα οποία η Γκρεκό επεσήμενε. Φτάσαμε να έχουμε ένα σωστό καθεστώς? Όχι, γιατί άφησε κενά και η νομοθεσία του 2014, διότι επιτρέπει να μην αναγράφονται ακόμη στους ισολογισμούς τα δάνεια που διαγράφονται και επιπλέον επιτρέπει κάποια κενά πληροφόρησης και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών χωρίς να τα αποκλείει με έναν τρόπο θεσμικό. Ποια ήταν η πραγματική κατάσταση στην οποία φτάσαμε? Η πραγματική κατάσταση ήταν, την ακούσατε προηγουμένως και από τον κύριο Παπαθεοδόρου σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, υπερχρεωμένα κόμματα με ύψος δανείων τα οποία δεν μπορούν πολιτικά, ορθολογικά, οικονομικά να δικαιολογηθούν με κανένα τρόπο και βεβαίως μια δυσλειτουργία της οικονομίας και της πολιτικής η οποία ήταν σαφής. Τι σήμαινε αυτό το οποίο έγινε? Θα σας το πω με καθαρά λόγια και σας παρακαλώ λίγο να προσέξουμε και την ορολογία, τουλάχιστον προσπαθήσω να την προσέξω ο ίδιος. Αυτό το οποίο γινόταν ήταν μία συνθήκη για να αναπτυχθούν δωροδοκίες. Τι λέω να προσέξουμε? Δεν λέω έγινε δωροδοκία, δεν λέω αποκαλύπτουμε δωροδοκίες. Λέω ότι έτσι υπήρχε το θολό τοπίο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δωροδοκίες. Αυτό πρέπει να ψάξουμε. Πού είναι η δωροδοκία, η ουσιαστική δωροδοκία, αν θέλετε. Πότε μπορεί να δημιουργηθεί στην οποιαδήποτε χώρα με αυτούς τους όρους?
όταν μπορεί ένα κόμμα να παίρνει ένα δάνειο το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ανάγκες του, με προνομιακούς όρους, να του διαγράφεται εκ των υστέρων, δηλαδή να ευνοείται καλά-καλά, και το ίδιο κόμμα έχει τη δυνατότητα, όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση, να παρέχει ένα συμφέρον ρυθμιστικό πλαίσιο σε εκείνους ή στο περιβάλλον εκείνων οι οποίοι δώσανε το δάνειο. Αυτό είναι συναλλαγή. Δεν λέω ότι έγινε. Λέω ότι πρέπει να εξεταστεί με την Εξεταστική Επιτροπή αν έγινε. Σωστά είπε ο κ. Βορύδης, ρωτήστε την Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως και πρέπει να ρωτηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι μόνο όμως η Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι στο παιχνίδι αυτό πολλοί ανακατεύτηκαν. Για να σας πω το εξής κιόλας. Πολλοί, γιατί όχι μόνο οι Τράπεζες της Ελλάδος, έχουμε ευθύνες και στον χώρο της πολιτικής και έχουμε και ευθύνες και πέρα από τις τράπεζες σε όσους είχαν την ευθύνη της εποπτείας όλου αυτού του συστήματος. Μπορεί να μην βρεθούν ευθύνες. Έχουμε τεχμήριο αθωότητας, αν θέλετε. Αλλά έχουμε τις ενδείξεις για να ερευνήσουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή η συναλλαγή, η οποία μπορούσε να καλύπτεται κάτω από αυτό το καθεστώς ανταλλαγής παροχών, ήταν μια πολύ εύκολη συναλλαγή. Μια κλασική δωροδοκία είναι επικίνδυνη για αυτόν ο οποίος παίρνει ή που δίνει χρήματα. Θα τα δώσει τα μετρητά με βαλίτσες, μπορεί να συλληφθεί. Και στη συνέχεια πρέπει να κάνει και ξέπλυμα. Πώς θα κάνει το ξέπλυμα? Θα εκδώσει αποδείξεις, θα πληρώσει φόρους. Το ξέπλυμα έχει κόστος οικονομικό. Και δεν έχει μόνο οικονομικό κόστος, έχει και κόστος θεσμικό, δηλαδή και πολιτικό, και έχει οπωσδήποτε και τον κίνδυνο της σύλληψης. Ό,τι όμως προέκυπται από αυτό το είδος της συναλλαγής που σας περιγράφω, ήταν λευκά χρήματα. Δεν ήταν μαύρα, δεν είχαν ανάγκη να λευκανθούν, επισήμως πήγαινε ένα μεγάλο πακέτο από εδώ εκεί και μπορούσε να γίνει και οποιαδήποτε άλλη ευνοϊκή αντιπαροχή από την άλλη την πλευρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βεβαίως μέσα στην ευνοϊκή, μέσα στο ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των αντάλλαγων θα βάλουμε και, και τους νόμους μας, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έλεγαν, όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για άλλες περιπτώσεις, ότι δεν αποτελεί απιστία αυτό ή τον άλλο, διευκολύνοντας ακριβώς την τη θολότητα του τοπίου και την αποφυγή και τη δυσκολία διερεύνηση των συνθηκών. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα μπορούσε βεβαίως θεωρητικά να διατηρήσει το θολοτοπίο και να το εκμεταλλευτεί. Να παίξει το ίδιο παιχνίδι. Να πάρει δάνεια. Και να προχωρήσει εκμεταλλευόμενη όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες δίδει η συνθήκη την οποία προσπάθησα να σας περιγράψω. Δεν το κάνει. Τι κάνει? Δύο βήματα. Το ένα είναι Εξεταστική Επιτροπή που θα επιτρέψει να αποκαλυφθούν αυτοί οι μηχανισμοί και αν υπάρχουν ένοχοι να τιμωρηθούν και εν πάση περιπτώσει να αλλάξουν, και την ίδια στιγμή έχει καταρτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αναπληρωτή Υπουργού και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματείας της Διαφθοράς, έχει καταρτήσει νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή το οποίο προωθείται, συζητείται στα πλαίσια του νόμου 4336 του 2015, το οποίο αφορά ακριβώς την κάθαρση αυτής της χρηματοδότησης. Επομένως, από την πλευρά μου δεν έχουν γίνει αποκαλύψεις. Δεν υιοθετούμε την τακτική του ηχηρού λόγου, αλλά αυτό το οποίο γίνεται είναι να εξηγούμε το γιατί αυτή τη στιγμή όλη η πολιτεία έχει ανάγκη από την κάθαρση και γιατί, και δείχνουμε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματικά την πρόθεση αυτή τη στιγμή, αντί να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση την οποία έχει τώρα, να βοηθήσει στο να βγει στο φως μια εξέταση που θα διαχωρίσει δίκαιους και αδίκους. Θυμίζω, βέβαια, ότι οι αρχαιοθετήσεις, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει, δεν παράγουν δεδικασμένο. Φυσικά η Εξεταστική Επιτροπή δεν θα παρέμβει σε υποθέσεις στις οποίες χειρίζεται η δικαιοσύνη. Αυτές έχουν τον δρόμο τους. Αλλά θα δείξει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από τις διοκτικές αρχές. Και τονίζω, η κυβέρνηση δεν επιδιώκει εκδικήσεις, δεν επιδιώκει να βρει από διαπομπαίους τράγους, δεν επιδιώκει στιγματισμούς αντιπάλων, επιδιώκει την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την εύρυθμη λειτουργία της πολιτικής με όρους κράτους δικαίου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.